Γκάρετ και πάλι με το Σμιθ. Φράγκαν πλησίασε το φλότερ μέσα και 11-10. Ένα όμορφο καλάθι από τον Ξανθομάλι Γκάρ του Ρεθύμνου. Φράγκαν. Και πάλι ο Χάρης γυρίζει μπάλα Χριστοδούλου. Χάρης ποστάρει κοντύτερο αντίπαλο. Έξω Φράγκαν μόνος για τρεις μέσα. Και 11-13. Ένα πολύ επιθετικό. Ραζής, Χάρης, Φράγκαν μπει προσπίση στο Σμιθ, φλότερ με ταμπλό και 45-41. Διαφορά το Ρέθυμνο, Μαραγκάκης. Για το Φράγκαν, πάνω του ο Γκίλμπερτ πλησιάζει, δύσκολο καλάθι, όμορφο. Η παραγωγικότητά του στην επίθεση με 50 πόντους στο εναρκτήριο παιχνίδι. Δυσκολίες, πάρα πολύ καλή άμυνα, ξεμαρκαρίστηκε ο Φράγκαν και έφτανε rebound, χωρίς ιδιαίτερη πίεση. Προσπάθεια για ευνηδιασμό, είναι καλές οι επιστροφές όμως του Περιστερίου. Χριστοδούλου για τρεις άστοχος, μακρινό rebound από τον Φράγκαν, θα δοκιμάσει αυτός. Θα πάρει αυτός την πρωτοβουλία, σίδερο. Πιο ψηλά ο Kingsley Moses, αλλά η κατοχή για το Ρέθυμνο που ο Φράγκαν θα δοκιμάσει. Φράγκαν. Χάρης. Φράγκαν. Τελείωνε η επίθεση και δείτε τι έβαλε ο Φράγκαν. 46. Χάρης. High low με τον Φράγκαν. Βρήκε στόχο. Τώρα είναι το Ρέθυμνο που προσπαθεί να τρέξει με τη σειρά του. Φράγκαν για τρεις και τους πρώτους πόντους του Ρεθύμνου. Ειδοποίησα και νωρίτερα πως το rebound αλλά στόχησε. Φράγκαν. Από τα 6 μέτρα, ο μόνος που έχει επαφή με το καλάθι. Ο βραχής όμως Αμερικανός. Δημιούργησε ωραία, αλλά ο Χριστοδούλου δεν το δοκίμασε. Ο Φράγκαν και αυτός με τη σειρά του. Θα πάρει το σούτ από τα 6 μέτρα. Μακράν η πιο σοβαρή επιθετική απειλή. Πρέπεις, ο Γαρέζος για τρεις. Δεν τα κατάφερε. Ανανέωσε όμως ο Χότον. Ο Γκόρντον, διορθώνω. Φράγκαν ξανά, εξαιρετικός. Αντιτούς. Όχι μόνο δεν υπολείπεται πια, αλλά έχει και ένα σημαντικό το πλεονέκτημα. Ο Φράγκαν, μακράν του Δευτέρου. Χάρης αναζήτησε ξανά τον Φράγκαν, που οποίος είναι εξαιρετικός ως τώρα στο μάτς. Σουτάρει από τα 7,5 μέτρα. Εγώ είχα ειδοποιήσει για την ποιότητα του Αμερικανού γκάρτ, που τα 9. Ξανά ο Φράγκαν που κερδίζει, έχει ώρα εκτός και μάλλον δεν είναι το ίδιο ζεστός με πριν. Πάντως το Ρέθυμνο ανανέωσε την επίθεσή του. Ο Χότον για το πρώτο κακαρούδι. Ωραία ο Φράγκαν. Ξανά συνδέεται με το καλάθι. Τζάρβις Γκάρετ, Φράγκαν για τρεις. 73, ακόμα δεν έχει βρει την καλύτερη χημεία στον τομέα αυτό. Φράγκαν για δύο. Ένα από κοντά κόβεται η μπάλα στα χέρια του Βεργίνη. Transition από τον Πανιόνιο. Λάθος του Φράγκαν, η assist και το κάρφωμα από τον Γκόρντον. Από το Ρέθυμνο η μπάλα έγινε το λάθος. Φράγκαν παίρνει και την κατοχή. Εκτελεί για 2 και 17-15 από το λάθος του Πανιόνιου. Πάσα σε transition, η πάσα δεν φτάνει στο Σάμιουελ, έκλεψε ο Λί. Φράγκαν στον ευνηδιασμό για τον Χριστοδούλου και 19 βγήκε, κέρδισε ο Φράγκαν, Λί στον ευνηδιασμό, δίστασε Φράγκαν. Κλείνει καλά ο Καμπερίδης. Απ' την εσωτερική ο Φράγκαν στο Χότον και το καλάθι δεν διστάζει να εκτελέσει, το έκανε Λί. Φράγκαν, σε αλλαγές με το ψηλό, φλότερ, νικά. Και για άλλη μια φορά. Και πάλι ζον πρες, νέο λάθος από τον Καμπερίδη. Κλέβει το Ρέθυμνο. Φράγκαν Γκόρντον πλησιάζει και καρφώνει και τρία. Κάνει λάθος. 14ο λάθος του Πανιωνίου. Γκόρντον ξέφυγε και καρφώνει. Δεν έχει κάνει προετοιμασία με καμία ομάδα. Δύο προπονήσεις με τον Πανιώνιο. Δεν μπορεί να είναι σε ετοιμότητα. Φράγκαν τον παίζει στα πόδια και τον νικά. 40. Ήταν δίκοπο μαχαίρι αυτό το ζον πρες. Μάρεϊ,
Φράνκαμπ για τρεις μέσα, νέο προβάδισμα του Ρεθύμνου, 59. Στο χάρι η μπάλα, πιέζει ο Λαμπρόπουλος. Φράνκαμπ με το Λαμπρόπουλο, ίσως τον παίξει στα πόδια. Φράνκαμπ πράγματι μπροστά στον Σάμιουελς θα ισοφαρίσει 65-60. Έχει βρει τα πατήματα που όλοι περιμέναμε. Ο Αμερικανός για το οποίο σας μιλούσαμε νωρίτερα, αυτός ο φοβερός Κόνερ Φράνκαμπ, δίγησαν μέσα τον παραθύρο με την ομάδα στο παγκόσμιο κύπελλο της Κίνας. Η μπάλα δεν φτάνει ποτέ σε αυτόν. Ο Φράνκαμπ παίρνει και την μπάλα, αυτός για το οποίο σας μιλούσαμε. 6-2 στο ξεκίνημα από αυτόν τον εξαιρετικό Αμερικανό. Μάτσε εκεί με τον Κίκα. Και ο Φράνκαμπ στο 2. Προλαβαίνει απίθανα τον Ζαλμπούρη. Καραγκάκη στον κυνηγάει παντού ο Ρέι. Άοσμος μέχρι στιγμής στο παιχνίδι όσο έπαιξε. Φράνκαμπ βήμα πίσω, σουτάρει μέσα. Φράνκαμπ και κυνηγάει ο Ρέι. Μασούλης πάνω του, είναι πιο γρήγορος. Καταπληκτική στο Χότον. Πάς έχει σεντεφόρ έναν παίκτη ύψους 98. Φράνκαμπ. Ωραία φάση. Είπαμε, είναι από τα πρόσωπα που 57-45. Κλέψον Φράνκαμπ στο συν 12. Συν 14. Σταρ στο Πανεπιστημιακό. Άλλαξε δύο ομάδες. Έπαιξε με πολύ μεγάλους συμπαίκτες. Και εδώ περνάει μια καταπληκτική πάσα στο Χότον. Οπέι. Καμπερίδης. Φράνκαμπ. Ωραία σταυρωτή. Αδειάζει το Μασιούλη σε φτωχή. Ωραίος παίκτης. Με 8 πόντους 28 λεπτά. Βέντε rebound. Φράνκαμπ. Στρατηγός μέσα στο παρκέ. Βήμα πίσω. Σουτάρει μέσα. 71-60. Το βηματάκι στο πλάι. Βγάζει πάλι έξω. Τελειώνει ο χρόνος επίθεσης. Ο Αμερικανός που είναι καλός σκόρερ. Ο Γκόρντον. Σουτ και πάλι όπως και νωρίτερα από τον Χάρις. Διεκδίκησε την μπάλα και την πήρε για να δώσει στον Φράνκαμπ ο Λί. Ο Φράνκαμπ για το Ρέθυμνο. 2-4 μέχρι στιγμής. Θα πάει προς τα μέσα. Goal foul τώρα. Και κυρίως με τα σούτ από μακριά έχει επιβάλει τους δικούς του όρους. Ο Φράνκαμπ έφτασε χαμηλά. Συνήθως εκεί δεν κόβεται. Θέση της ομάδας του. Άλλαξε με το Χάρις. Χριστοδούλου πάλι. Σταυρωτές απέναντι στον Άουτλο. Ο Φράνκαμπ για τρεις μέσα. Είδατε ότι το είχαμε επισημάνει με τις βιαστικές του επιλογές 0-3. Από εκεί και πέρα όταν προσπάθησε πιο ορθόδοξα. Μέσα ο Φράνκαμπ. Με 9,4 πόντους στην ομάδα του Λαβρίου. Σήμερα έχει ξεπεράσει το μέσο όρο, έχει 10. Ο Φράνκαμπ από το Outlaw, σίδερο, διεκδικεί την μπάλα, αλλά φτάνει στα χέρια του Χάρις. Ο Φράνκαμπ, θαυμάσιο πέρασμα, εξαιρετικό καλάθι. Νίδης, Φράνκαμπ, από μέση απόσταση άστοχος, παίρνει το επιθετικό rebound έπειτα από την... Το Ρέθυμνο ψάχνει τη δεύτερη νίκη του. Το Λαύριο την τέταρτη δική του. Φράνκαμπ. Γαρέζος για τον Φράνκαμπ. Ακόμα δεν έχει βρει τα πατήματά του. Έχει μπει με νευρικότητα. Εδώ όμως η περιστροφή. Θυμίζω ότι προηγήθηκε λίγο νωρίτερα και με 19-14. Έχει την ευκαιρία τώρα. Είναι δεινός σκόρερ. Στα χέρια του Ρόμπινσον. Καλή η παρέμβαση του Χριστοδούλου. Ευνηδιασμός από τον Χάρις τον Φράνκαμπ. Και το... Χριστοδούλου. Ο Φράνκαμπ περνάει ανάμεσα από όποιο τείχος υψώνεται μπροστά του και φτάνει χαμηλά τον. Και με την μεσολάβηση του Χάρις ο Φράνκαμπ στην οργάνωση της καινούργιας επίθεσης πάει σε σου τριών πόντων μέσα. Η διψήφια διαφορά των 12 πόντων στους 9. Ο Φράνκαμπ βήμα πίσω. Αλλά και ξεκούρασε. Φράνκαμ. Να το πρώτο. Εντόλς που είναι πολύ καλό στο κομμάτι των rebound. Φράνκαμ ξεμαρκαρίστηκε. Σκόραρε 3.
ενίσχυση από το, από το τζάμπολ και μετά τη σεζόν. Ωραία δημιουργία του Φράνκαμ για ξέσπασμα και τα τρία τρίποντα έχει σιγήσει ο Άνταμ Σμιθ. Φράνκαμ για τρεις. Φράνκαμ από μακριά στον στόχο. Σπυρδονίδης, Φράνκαμ. Η άμυνα του ΠΑΟΚ ανοργάνωτη, εύκολη δουλειά πάλι στους 15. Για να δούμε αν έχουν κι άλλες απαντήσεις οι φιλοξενούμενοι. Φράνκαμ πολύ ωραία. Χριστοδούλου. Από τα σκριν βγαίνει ο Φράνκαμ. Να στάρει για τρεις και εύστοχη. Αλλά και του ελληνικού μπάσκετ συνολικότερα. 13-11 για χειρός Μποχωρίδη. Φράνκαμ, εντυπωσιακή ενέργεια. Προσπαθεί να πιέσει τον Φράνκαμ. Ο Άρης έχει την πολυτέλεια να δώσει ακόμη δύο φάουλ στο Ρέθμινο πριν να περάσουν οι κριτικοί στον πόνους. Φράνκαμ. Μέχρι μέσα χτύπησε στα πόδια. Φράνκαμ. Τον επιτηρείο Φλιώνης. Φράνκαμ έβγαλε στο Χριστοδούλου. Εδώ έχει το τρίποντο. Θα σουτάρει και θα ευστοχίσει. Βασίζεται στην άμυνά του για να πάρει ενέργεια. Εδώ όμως ο ένα στα 8 πλέον η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Φράνκαμ για την απάντηση. Πράγματι ο Φράνκαμ. Φράνκαμ χορεύει όλη την αντίπαλη άμυνα και τελειώνει. Χώτο με την μπάλα στα χέρια. Ψάχνει τον Λί. 6 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Φράνκαμ δίνει για τον Χώτο. Νέο κάρφωμα. Από τα σκριν βγαίνει ο Φράνκαμ. Στριφογυρίζει. Καλή άμυνα από τον Άρη. Δύσκολο τρίποντο, αλλά εύστοχο τρίποντο. Μεγάλη κατηγορία. Μετά πολλά το μάτς θα ξαναρχίσει. Με το Ρέθμινο να έχει την ευκαιρία να προσπεράσει. Εκ νέου Φράνκαμ. Το ξέρει καλά αυτό το παιχνίδι. Στο τεχνικό επιτελείο πιστώνεται το έβριμα. Φράνκαμ, ο οποίος έχει τη ΣΑΕΚ. Και εκτός έχει βρεθεί επανειλημμένα να κυνηγάει με πολύ μεγάλες διαφορές το σκορ. Φράνκαμ. Του Ρεθύμνου νωρίτερα, μόνο που ο Χάρης δεν το βάλε. Ο Χίκη το βάλε. Συν 19. Φράγκαμ θα απαντήσει. Θα απαντήσει. Είναι εξαιρετικό και το stop. Φράγκαμ. Ξανά δεν θα διστάσει. Και εδώ θα τα καταφέρει. Τσιλούλης που έκανε καλή δουλειά στον Φράγκαμ για ένα μεγάλο διάστημα. Βέβαια δεν είναι και εύκολο να του κόψει τα πάντα. Να ο Φράγκαμ που σπέρευε πολύ μακριά για να ξαναβρει στόχο. Ένα άμυνα, χωρίς πίεση στην προσπάθειά του για το rebound. Και πάλι ο Φράγκαμ βρήκε την κλειδαρότρυπα. Ήταν ο σωστός τρόπος για να κάθεται ένας παράγοντας του παιχνιδιού στον πάγκο. Φράγκαμ. Θα φτάσει. Ο Φράγκαμ ροκανίζει την επίθεση. Εξαιρετική πάσα και ο Μάρε. 63. Μάχη καλάθι με καλάθι πια. Φράνκαμ βγαίνει από το σκριν, 65. Ο Φράνκαμ θέλει όπως και πριν να... Ο Μπάρτ έφτασε τους 26. Στους 31 ο Μάρεϊ για τους γηπεδούχους. Ο Φράνκαμ σε μια αναμέτρηση που έπαιξε πολύ με τρίποντο. Έχει κάνει 23 προσπάθειες. Αλλά η σεζόν με τον Κολοσσό, παρότι δεν ήρθε με τις καλύτερες περγαμινές. Πλάγιο pick and roll. Το κάρφωμα από... Οδηγεί εκ του ασφαλού στον Κολοσσό. Φράνκαμ για τρεις, υποπίεση μέσα αυτή τη φορά. Είναι ένα μικρό ρίσκο για τον Λυκογιάννη. Φράνκαμ σηκώνει κάρφωμα από τον Κόρ. Ραζής γυρίζει, Χριστοδούλου αφήνει στο Φράνκαμ σε ολόκληρη επίθεση. Φράνκαμ πέρασε, φτάνει στο καλάθι, θα το πετύχει για το 32-31. Λί αφήνει στο Φράνκαμ. Σου διατρής από τον Αμερικανό και προβάδισμα 42. Γκόρντον, Φράνκαμ αμέσως για τρεις με πίεση δύο αντιπάλων. 40 θέλει να απαντήσει. Rebound από τον Γκόρντον.
Φράνκαμπ. Η ασίστ και το κάρφωμα του. Ένα πικ του Γκόρντον μπροστά στον Αγκμπελέσε. Καλή άμυνα του Τσαλμπούρη. Το heads out του Αγκμπελέσε. Στα 3 δευτερόλεπτα περνάει ο Φράνκαμπ. Το lay up μέσα. 52. Θέλουν τη διαφορά να έχουν υπέρ τους μεγαλύτερη δυνατή διαφορά. Φράνκαμπ για 3. Ένα μπάζερ τρίποντο.